με συμφέρει να νικήσει. Γιατί εγώ τον Τίρι δεν τον νικάω, οπότε ας τον βρω τουλάχιστον στα Losers Finals. Θα είναι ωραίο matchup. Ο Νάνο πολύ, πολύ υπομονετικός παίκτης με Μαρ. Είμαστε πολύ even. Αλλά πολλές φορές μου πάει τα νεύρα γιατί απλά ξέρει να παίζει passive καλά. Και εγώ τον παίρνω. Ελπίζω να μας ακούτε. Έτσι. Άμα έχουμε θέμα με τον ήχο, πείτε μου παιδιά, αλλιώς είμαστε κομπλέ. Ξεκινάει το match. Πολύ γρήγορο ποσοστό για τον Νάνο. Δύσκολα θα κάνει setup του projectiles του, γιατί το σπαθί του Μάρτιν μπορεί να κόψει το gyroid. Poke με backer και fair. Είναι το game. Ο Νάνο, τα bread and butter combos εκεί πέρα. Down throw to up B. Πάλι θέμα το audio. Το audio δεν φτιάχνει, παιδιά. Όχι. Ακόμη σκατά. Αμώ. Το μικρόφωνο. Λοιπόν. Τώρα ακούγεται. Πείτε μου παιδιά, άμα ακούγεται. Γιατί το έχουμε κάνει restart δύο φορές. Nice. Ρε, κάποιος βλάκας απλά έχει πατήσει μόνο από το HDMI ήχο εδώ πέρα. Εντάξει, το πιο basic fix ξέρω εγώ. Ωραία παιδιά. Εδώ είμαστε, I'm back. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζει το match, even για την ώρα. Ο Ρακούν φαίνεται πολύ τίμιος παίκτης για να παίζει από 3DS, εγώ αυτό έχω να πω. Σέβομαι οποιονδήποτε παίκτη μπορεί να κάνει perfect pivot στο 3DS. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω καν στο Wii U. Αλλά μου εξομολογήθηκε ότι έχει Toon Link problem. Το οποίο είναι καλό για αυτόν, γιατί σε γενικές γραμμές το Toon Link είναι πολύ obscure character. Αλλά είναι κακό για αυτόν, γιατί ήρθε από τη Γερμανία με ενάροντα Toon Link. Τα Gyroid δεν είναι και πολύ καλά στο matchup, αλλά πιστεύω το Fair και το backer του θα τον σώσουν από μερικές καταστάσεις. Γιατί το σπαθί του Μάρτ δεν είναι αστείο καθόλου. Και το Edgeguard εκεί πέρα τον καταστρέφει το Μάρτ. Όταν βγαίνουν και οι δύο offstage, δεν ξέρεις ποιος θα το πάρει το game. Γιατί συνήθως ο Μάρτ έχει το recovery το οποίο δεν μπορείς να το χτυπήσεις. Αλλά το upbeat του Villager τον αφήνει να πάει πολύ deep για το recovery. Αλλά πιστεύω ότι συνήθως ο Μάρτ έχει το πάνω χέρι offstage. Ο Ρακούν παρόλα αυτά παίρνει το πρώτο game. Πράγμα που εμένα με συμφέρει. You're here for deer. Θα παίξουμε τώρα deer. Δίπλα μου είναι. Απλά δεν ψήνει να κάνει commentate. Κάθεται απλά και κοιτάει. Περιμένει να έρθει το winner's finals εναντίον μου. Εγώ δεν έχω πολλές ελπίδες παιδιά, να το ξέρετε. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Ο Gold γιατί δεν ήρθε τελικά. Έλα ρε φίλε. Θα έπρεπε να κάνουμε το revenge match. Ε? Α ναι, είναι τριλικιού. Κάνει ξαναδίνει. Τι θέλει να πιστεύω εκεί ξέρω εγώ. Οκ. Περίεργο. Δεν το είχα καθόλου του Gold. Και παίζει μπαγιονέτα. Ναι, περιμένω να με κάνει 3-0 λίγο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι έχω grindάρει λίγο, αν και έχω καιρό να παίξω τα τελευταία.
Γιατί στην Ελλάδα δεν έχω Wii U μαζί μου, οπότε κάθε φορά που έρχομαι κάνω δύο εβδομάδες να παίξω Smash και είμαι λίγο ράστη. Αλλά έκανα λίγο στη Γερμανία. Πιστεύω ότι ένα game μπορώ να το πάρω, ένα τίμιο 3-1 ίσως μπορώ να το κάνω. Ίσως, δεν ξέρω. Άμα είναι καλός μαζί μου και ο Deer και Σύνη να μου δώσει ένα win για τα μάτια του κόσμου. Καβαλάει το Gyroid εκεί πέρα. Πολύ ballsy. Δεν το κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Απίστευτα punishable. Επιμένουμε πολλά Gyroids παρόλο που είναι κακά στο μάτσο. Συνεχίζει το καλό spacing ο Nano παρόλο που χάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πως έχοντας παίξει με τον Raccoon πως μπορεί να μην του αρέσει το tunneling matchup. Δηλαδή πραγματικά άμα μπορεί να νικήσει τόσο καλά τον Nano, άμα τον κάνει τόσο καλό outspace και zone, μου κάνει πολύ εντύπωση που έχει θέμα στο matchup με το tunneling. Νομίζω θα πρέπει να νικάει και εμένα. Πες να είμαι απλά τυχερός τότε. Επίσης γενικά το villager matchup μπορεί να γίνει λίγο κρυφνιάρικο όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν μπορεί να κάνει approach με τίποτα ο Marth. Παρά το patience του Nano, επειδή παίζουμε πολύ συχνά online, ξέρω ακριβώς πόσο patient παίκτης είναι, πόσο πολύ μπορεί να περιμένει. Φαίνεται ότι... Α! Ένα καλό έφτασε εκεί πέρα, κάνει trade. Παρ' όλα αυτά 70% σχεδόν για τον Marth. Ωχ, το δέντρο εκεί πέρα παραλίγο. Κάτι πολύ περίεργο συνέβη εκεί, δεν κατάλαβα. Αλλά το Axe θα τον βρει στη μούρη. 90% τώρα. Ναι. Traps are still gay. Σε φοβερή συμβολή στο stream μας. Άσπας εκεί πέρα δεν απετύχει. Side B. Μεγάλη διαφορά. Τώρα ένα fair λογικά θα τον... Στείνει τα traps εκεί πέρα, δέντρο, το κάνει πολύ καλά όμως, πολύ καλό timing από τον Anodorf. Μπορούσε πολύ εύκολα να το χτυπήσει ή το δέντρο ή το up tilt εκεί πέρα. Πολύ risky το attack. Πάλι τον πετάει έξω, πάλι ετοιμάζει το δέντρο και το χτυπάει το δέντρο και τέλος. Ο Nano είναι εκτός. Πολύ καλό για μένα γιατί θα με δει αλλιέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.